Αθωνικά μηνύματα. Λόγοι γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού. Είναι η πραγματική πίστη που σημαίνει υποταγή στο Θείο θέλημα. Εμείς είμεθα έτοιμοι να προσφέρουμε ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτή η υποταγή στο Θείο θέλημα είναι αυτό που περικλείεται στην εντολή «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης διανοίας». Με την υποταγή στον Θεό εφαρμόζουμε την αγάπη μας πρακτικά. Η υποταγή είναι το όργανο της αγάπης. Αγάπη αφηρημένη δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Η αγάπη είναι συγκεκριμένη. Πώς θα μεταδώσεις πρακτική αγάπη εάν δεν κινηθείς να υπηρετήσεις Αυτόν που λέγεις ότι αγαπάς? Αφού λοιπόν πιστεύσεις στο Θεό, θα εφαρμόσεις και αυτά που ζητά από σένα με όλη σου την ψυχή, αποδεικνύοντας ότι εξ ολοκλήρου αγαπάμε τον Θεό και πιστεύουμε Αυτόν και το θέλημά Του περισσότερο και από την ειδική μας ζωή. Πείθομε τον Θεό και έρχεται και ενώνεται μαζί μας. Γίνεται η πραγματική ένωση Θεού και ανθρώπου, αυτό που ονομάζουμε θεανθρωπισμός, που με την παρουσία Του ο Θεός Λόγος μας εδίδαξε πρακτικά. Και όταν εμείς δώσουμε στο Θεό ό,τι υπάρχει μέσα στο περιθώριο της αγάπης μας, τότε και Αυτός δίδει ό,τι έχει προς εμάς, την ειδική Του αγάπη, τις ειδικές Του υποσχέσεις. Εφαρμόζεται αυτό που λέγει ο Θεός μας: «Εκείνος εστίν ο αγαπών με, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς». Και τότε «ο αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου, και εγώ και ο Πατήρ ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομε». Όπως ο Θεός είναι πάντοτε ευσπλαχνία, πάντοτε παναγαθώτης, πάντοτε φιλανθρωπία, έτσι και κατά μέθεξη θεωμένες ψυχές επιθυμούν αυτές οι ίδιες να φθαρούν για να ζήσουν αντί Αυτών οι άλλοι. Αυτός είναι ο τέλειος όρος της αγάπης για τον οποίο και εμείς επηγόμεθα. Και αυτό απέτησε ο Ιησούς μας όταν μας είπε εντολήν καινήν δίδομη ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους, και εν τούτο γνώσονται ότι εμεί μαθητέ εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις.